Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν σε αυτό? Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί μόλις είχαν ηλικιωθεί. Mm. Δηλαδή, αν δεν είχαν ηλικιωθεί. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνετε, θα είχαν λάβει άλλα μέτρα. Ναι, αλλά αυτό έχει μια ρήξη. Δηλαδή, ναι, το ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί νομικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι, οι γονείς. Αλλά ναι, έχει μια ρήξη, έχει μια ρήξη. Όχι για τους δικούς μου γονείς. Γιατί όταν κατάλαβαν ότι το παιδί τους έχει πάρει ένα πολύ ωραίο δρόμο. Εγώ αυτό πόσο καιρό όμως πήρε μέχρι να καταλάβουν? Πήρε λίγους μήνες. Ναι. Ωραία. Να καταλάβεις ότι εκεί που είχα νοικιάσει για να κατοικώ, στην καινούργια μου κατοικία, δεν έκανα αυτή την επιλογή ούτε για να αλυτέψω, ούτε για να πίνω ναρκωτικά, ναι, ούτε για να γίνεται ένας χαμός μες στο σπίτι. Ήθελες την ελευθερία σου. Ο λόγος που το έκανα κυρίως ήταν για να παίζω μουσική όποια ώρα θέλω, γιατί υπήρχε ένα καθεστώς στο σπίτι, το πατρικό, όπου έρχεται ο πατέρας σου, τις παντόφλες, κλείς τη μουσική. Ναι, υπήρχε, ναι, λοιπόν ένα τέτοιο καθεστώς, ναι, το οποίο ένα κορίτσι που ήμουν εγώ με λες και αντίθεση, ναι, ήταν η ιδιοσυγκρασία μου τέτοια, δεν θα μπορούσα αυτό να το καταφέρω, να καταφέρω δηλαδή πράγματα για μένα. Θα έπρεπε να νιώσω υποταγή κάτω από την πατρική, τέλος πάντων, παρουσία και να ακολουθήσω μία συμβατική ζωή που ίσως έκαναν κάποια κορίτσια να παντρευτούν, ναι, σύντομα. Υπήρχε αυτό το όνειρο, για δηλαδή, να απελευθερωθούν. Υπήρχε... Όχι, δεν υπήρχε το όνειρο, όχι, του να παντρευτώ. Αλλά ας πούμε ήταν, ναι, μια πορεία την οποία την έβλεπες. Αλλά πολλά κορίτσια παντρεύτηκαν για να φύγουν, ναι, από το σπίτι. Ναι. Φυσικά. Εγώ, φυσικά, διάλεξα να μην κάνω αυτή την επιλογή. Και επειδή ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου πάνω στο χορό, απέναντι στο σπίτι που νίκιασα ένα πολύ μικρό χώρο, λίγα τετραγωνικά, ξέρω εγώ, 30, ένα στούντιο ενιαίο, και εκεί έβαλα καθρέφτες, μπάρες και έκανα μόνη μου χορό, τη show woman. Όλα αυτά τώρα πριν από το τραγούδι, έτσι. Ναι, ναι. Ήδη είχα αρχίσει μαθήματα φωνητικής. Αυτό πώς προέκυψε? Είχες πει θα κάνω μια μέρα μαθήματα φωνητικής? Στο ζήτησαν ίσως σου είπε κάποιος, ναι, ρε εσύ Σοφία. Μην ξεχνάμε ότι το καλλιτεχνηλίκι, καταλαβαίνω, ναι, ότι το έχω, αφού είχα το χώρο, ναι, ναι, έτσι.